Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και αυτό το απόγευμα όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Κυριαρχούν οι εξελίξεις στο Ισραήλ, αλλά και τα όσα αναμένεται να συμβούν το επόμενο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η εσωτερική φαγωμάρα, από ό,τι φαίνεται, συνεχίζεται. Περίεργες εξελίξεις έχουμε στο νοσοκομείο του Βόλου και καταγγελίες από εργαζόμενους στην ΑΔΔ. Θα δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως με τις εξελίξεις στο Ισραήλ, όπου είχαμε για δεύτερη μέρα έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων από την πλευρά του Ισραήλ στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας. Η Μέση Ανατολή συνεχίζει να φλέγεται από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και η φωτιά κάθε μέρα γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ειδικά στη Γάζα, που είναι στο επίκεντρο της αιματηρής σύραξης. Ο Ισραηλινός στρατός μάλιστα έκανε νέα χερσαία επιχείρηση στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί πως το πεζικό τους πραγματοποίησε στοχευμένη επιδρομή στο κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας, υποστηριζόμενο από καταδιοκτικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη και επλήττοντας στόχους της Χαμάς. Οι στρατιώτες εγκατέλειψαν στη συνέχεια το έδαφος της Γάζας χωρίς να έχουν τραυματίες, ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του. Εκτός από την επιδρομή αυτή, οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως βομβάρδισαν θέσεις της Χαμάς όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα με την επιχείρηση αυτή στο έδαφος, στόχοι που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς βομβαρδίστηκαν στο κεντρικό τμήμα του θύλακα και παντού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση προστίθεται πως καταστράφηκαν πλατφόρμες εκτόξευσης ρουκετών, κέντρα διοίκησης της Χαμάς, ενώ εξουδετερώθηκαν μαχητές του Ισλαμιστικού Παλαιστινιακού Κινήματος. Σιρήνες πάντως ήχησαν τα ξημερώματα γύρω στις 3 σε πόλεις του Ισραήλ που περικλίνουν τη Λωρίδα της Γάζας, ενώ και στο κέντρο της χώρας μέχρι και χθες το βράδυ συνεχίστηκε τον μπαράζ επιθέσεων από τη Χαμάς από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας. Πέθαναν 50 όμηροι παράλληλα από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, είπε η Χαμάς, ενώ οι Ευρωπαίοι ζητούν ανθρωπιστικούς διαδρόμους και πάυσης πυρός. 6 τραυματίες παράλληλα υπήρξαν από πύραυλο που έπεσε στην τάμπα της Αιγύπτου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Έχει να κάνει με τη Λάρισα, όπου είχαμε μια κακή είδηση. Είχαμε πτώση στο κενό από τον τρίτο όροφο μιας γυναίκας και μάλιστα στο κέντρο της Λάρισας. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Σε σοβαρή κατάσταση, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται 50χρονη γυναίκα που έπεσε κάτω από διευκρίνησης συνθήκες από τον μπαλκόνι του τρίτου όροφου πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται επί της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα βρίσκεται στο χειρουργικό τμήμα διασωληνωμένη, ενώ κατά την πτώση υπέστη βαριά κρανοκεφαλική κάκωση και φέρει πολλαπλά κατάγματα λεκάνης. Εχθές, τις μεσημεριανές ώρες, δεχτήκαμε μία κλίση από περιοχή του κέντρου της πόλης της Λάρισας, όπου οι περίεργοι άκουσαν έναν περίεργο θόρυβο και βγήκαν να δουν. Βγαίνοντας ήταν μία γυναίκα η οποία βρισκόταν στο πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας, πεσμένη. Μας ειδοποίησαν και εμείς αμέσως στείλαμε δύο ασθενοφόρα λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος το οποίο μας περιγράψανε. Πήγε απλό ασθενοφόρο και κινητή μονάδα. Διαπιστώθηκε, καθώς φτάνοντας και ο γιατρός της μονάδας, ότι το άτομο έφερνε σοβαρέτατα κατάγματα σε ολόκληρο το σώμα. Αποφάσισε να διασωληνώσει επιτόπου και να μεταφερθεί η γυναίκα στο νοσοκομείο που εφημέρευε. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα έπεσε από τον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου του διαμερίσματος όπου διαμένει. Τις πολιτικές εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και βέβαια το τι συμβαίνει στην τοπική κοινωνία μετά τις τελευταίες εκλογές, θα κουβεντιάσουμε τώρα με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία Μακρύ, τι κάνετε? Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Επίσης, μέρες που είναι, έχουμε αύριο βέβαια την επέτειο του όχι, αλλά πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, να σας πω ένα παράπονο που μου μετέφεραν τώρα ερχόμενος. Ενώ υποσχέθηκε, και δεν λέω να μου απαντήσετε, αλλά να το δείτε όμως. Διότι υποσχέθηκε η κυβέρνηση ότι θα μηδενιστεί η συμμετοχή στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους όλη τη Θεσσαλία. Δεν έχει λόγω των πλημμυρών και της κακοκαιρίας. Δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Θα το μεταφέρω. Και ρωτάει ο κόσμος, δείτε το, δεν είναι αντικείμενό σας και το καταλαβαίνω απόλυτα. Δεν έχει σημασία, είναι το ενδιαφέρον όμως. Υπήρξε ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα το μεταφέρω αμέσως. Ότι θα μηδενιστεί η συμμετοχή και ξέρετε, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος
με χρόνιες παθήσεις και όλα αυτά κάθε μέρα, κάθε μήνα. Το οποίο πρέπει να ξέρουν ότι είναι εφόσον ανακοινώθηκε, θα υλοποιηθεί. Δεν είμαι φάρμακα σε θέση να σας πω πότε θα υλοποιηθεί, γιατί προφανώς δεν το ήξερα. Αν με είχατε ενημερώσει, είχα και την απάντηση, αλλά δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση θα σας κρατήσω και σας ενημερώσω. Τώρα μου το μετέφεραν στον δρόμο, καθώς ερχόμουν. Σύμφωνοι, θα σας κρατήσω. Ο Βόλος έχει αυτό το καλό. Περπατάς στον δρόμο, λες καλησπέρα. Και, και ο Βόλος έχει αυτό το καλό και η δουλειά σας έχει αυτό το καλό και η δικιά μου όταν περπατάμε στον δρόμο έχει αυτό το καλό. Κάποιοι μας αφηρούν. Σας λένε ειδήσεις, δεν σας λένε. Παράπονα σας λένε. Και σας παράπονο σας είπαν. Παράπονο ήταν αυτό που σας είπαν. Παράπονο ήταν, αλλά δεν αφορούσε εμένα, αφορούσε εσάς. Δεν έχει σημασία. Και εμένα πολλά πράγματα τα οποία μου λένε δεν αφορούν αμυγό στο Υπουργείο, αλλά τα ακούω με πολύ ενδιαφέρον γιατί είμαι και βουλευτής και σε κάθε περίπτωση αγαπώ και τον τόπο μου. Θέλω και η κυβέρνηση πολύ γρήγορα να δίνει τις απαντήσεις που το κάνει συνήθως, αλλά αυτή τη φορά για κάποιο λόγο προφανώς δεν έγινε και γι' αυτό θα σας ενημερώσω. Καλό είναι να ακούμε. Ούτε σε εξημών είναι αλάνθαστος. Πρέπει πάντα να ακούμε, να ενημερωνόμαστε, να δίνουμε τις σωστές απαντήσεις, τις εξηγήσεις όπου χρειάζεται, την επιτάχυνση όπου απαιτείται. Αυτή είναι η δουλειά μας. Παίζετε και μόνοι σας τώρα εδώ που τα λέμε αυτή την ώρα η Νέα Δημοκρατία. Με 30 και τα 36, πόσο 40 δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ο επόμενος είναι στο 12, δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Δεν έχετε καμιά πίεση από την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά παλεύετε με τον εαυτό σας. Κύριε Θεοδόρου, αυτό που λέτε είναι ακριβές, ότι πράγματι υπάρχει αυτό το χάσμα. Το οποίο, αν θέλετε να σας πω, ότι δεν είναι και υγιές για τη δημοκρατία. Καλό θα ήταν η αντιπολίτευση να έχει βρει το βηματισμό της, να έχει μια σωστή συμπεριφορά, όχι τοξική, αλλά συμπεριφορά όπως επιβάλλει το Σύνταγμα και οι νόμοι, δηλαδή κριτικής, παρεμβάσεων, αντιδράσεων όπου χρειάζεται, προτάσεων όπου απαιτείται. Αυτό είναι η σωστή λειτουργία της δημοκρατίας. Δεν είναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ότι αυτό δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Σε κάθε άλλη περίπτωση πιστεύω ή οδήποτε άλλο κόμμα είχε αυτή το εκλογικό αποτέλεσμα. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιώ λέξεις που μπορεί να παραπέμψουν σε υπερβολές, παρότι είναι και η πραγματικότητα ίσως. Που είχε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, θα φρόντιζε να ανασυνταχθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, οι δυνάμεις του να ενωθούν, να παράγουν έργο. Αντιπολίτευση βεβαίως, αλλά και αυτό έργο είναι. Έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν γίνεται και είναι κάτι το οποίο είναι χαμόσο. Καλά κάνετε και το λέτε, αλλά ποια είναι η πραγματικότητα τώρα. Η πραγματικότητα, αυτή είναι, όπως την περιγράψατε. Η πραγματικότητα είναι ότι τα χέρια σας είναι λυμμένα αυτή την ώρα. Με την έννοια ότι μπορείτε να εφαρμόσετε άνετα μια πολιτική για την οποία υπό άλλες συνθήκες μπορεί να υπήρχαν και οργανωμένες αντιδράσεις. Τώρα δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Αλλά δεν βλέπω όμως καμία κυβέρνηση να παρεμβαίνει να αναμορφώσει το κράτος. Να προχωρήσει σε πολιτικές οι οποίες μπορεί να έχουν και ένα πολιτικό κόστος, ας πούμε, για να εφαρμοστούν. Και θα σας πω γιατί δεν αλλά έχετε. Δεν βλέπω τολμηρή την κυβέρνηση. Θα σας πω γιατί δεν έχετε δίκιο. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αντιλαμβανόμαστε την άσκηση εξουσίας, την άσκηση πολιτικής ή διοίκησης ως κάτι στο οποίο πρέπει να έχουμε λυμμένα ή δεμένα τα χέρια. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει συνέπεια, διαφάνεια και συνέχεια. Η συνέπεια με αυτά που δεσμευτήκαμε, η διαφάνεια σε οτιδήποτε κάνουμε και η συνέχεια σε σχέση με το μεταρρυθμιστικό έργο που ξεκινήσαμε την πρώτη τετραετία και θα συνεχίσουμε τη δεύτερη. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ο αντίλογος, αρκεί ο αντίλογος να είναι τεκμηριωμένος. Και σας βεβαιώ, κύριε Θεοδόρου, ότι αυτό θα ήταν και προς όφελος δικό μας. Σε ό,τι αφορά τη σύγκρουση με τα συμφέροντα, το πω έτσι όπως μέχρι τώρα κωδικοποιημένα αποκαλούμε οποιαδήποτε κίνηση προκαλεί αντιδράσεις. Να σας πω το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά στους φορείς, τον τρόπο που επιλέγεται η διοίκησή τους, στο πώς αυτοί θα συγχωνευτούν όπου απαιτείται, που ξεκίνησε ένα μεγάλο διάλογο, σοβαρό κατά τη γνώμη μου διάλογο, εξαιρετικά σοβαρή και θεσμική πρωτοβουλία. Δεν είναι ότι κάποια συμφέροντα δεν θίγονται και εδώ, ότι κάποιοι οποίοι ενδεχομένως προσέβλεπαν ή ελπίζαν, πίστευαν ότι και μόνο η κομματική τους προέλευση, οι υπεργαμηνές οι κομματικές θα ήταν το καλό, το απαραίτητο εισιτήριο, ίσως το μόνο εισιτήριο για να αναλάβουν μια θέση και αντιλαμβάνονται ότι αυτό δεν αρκεί ή σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Είναι μια τομή για την ελληνική διοίκηση. Δεν είναι όμως το σκληρό μέτωπο. Το σκληρό μέτωπο είναι, για παράδειγμα, η αξιολόγηση ουσιαστική από τους πολίτες των δημοσίων υπαλλήλων. Το ξεχάσατε. Κάνετε μεγάλο λάθος και θα σας πω, επειδή είμαι ακόμη στο Υπουργείο το οποίο κάνει ουσιαστική αξιολόγηση. Αξιολόγηση και του εκπαιδευτικού έργου, αξιολόγηση και της σχολικής μονάδος, αξιολόγηση και των εκπαιδευτικών, που είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν μόνιμοι εκείνοι οι οποίοι έχουν διοριστεί και έχει περάσει η διετία. Δεν νομίζω ότι ξεχνιέται.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπήκε η κουλτούρα της αξιολόγησης και στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Και καταλαβαίνετε ότι εφόσον αυτό είναι κάτι αποδεκτό, γιατί ουδείς διανοείται να επιχειρηματολογήσει κατά της αξιολόγησης, σημαίνει ότι θα υπάρχει και διαρκής βελτίωση, επικαιροποίηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση, να είναι πιο σύγχρονο. Τώρα είναι εξαπαλών ονείχων τώρα αυτή η αξιολόγηση. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Ουσιαστική αξιολόγηση δεν υπάρχει στο δημόσιο. Ουσιαστική αξιολόγηση πιστεύω υπάρχει όταν δίνονται κίνητρα, όταν δίνονται πριμ, μεταξύ αυτών και τη αποδοτικότητα και ούτε αυτό το τρέξατε. Πώς δεν το τρέξαμε, αυτό έχουμε θεσμοθετήσει. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε αναλάβει ως πρωτοβουλίες και τις έχουμε υλοποιήσει. Γιατί το λέτε αυτό το πράγμα? Εφαρμόζεται, δηλαδή ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι πιο αποδοτικός, παίρνει παραπάνω λεφτά? Ακούστε, αυτά ήταν προεκλογές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες θα ισχύσουν. Ναι, αλλά... Όχι, θα ισχύσουν. Έχουν υποθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ακούστε. Το λέω και το λέω κατηγορηματικά και ίσως και να γίνομαι και κουραστική. Η μέχρι τώρα κυβερνητική μας πορεία, με την οποία και προευθήκαμε στις εκλογές, έδειχνε ότι υπάρχει συνέπεια μεταξύ εκείνων των οποίων δεσμευόμαστε και συνέπεια μεταξύ εκείνων των οποίων υλοποιούμε. Άρα λοιπόν η συνέπεια, η συνέχεια, η υλοποίηση στο χρόνο που απαιτείται, που ο χρόνος αυτός δεν είναι ποτέ το τέλος της τετραετίας, αλλά είναι πάντοτε έγκαιρα και σωστά, μας δίνει τη δυνατότητα εμάς, τα κυβερνητικά στελέχη, τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα στελέχη που πρόσκειται στην παράταξή μας, να λέμε πως είναι η πρίκα μας, η περιουσία μας σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εκείνων για τα οποία μας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Τα επιμέρους θέματα, οι επιμέρους δεσμεύσεις, το έργο στα Υπουργεία, οι παραλήψεις που γίνανε, τις αναγνωρίσαμε και υποσχεθήκαμε ότι θα τις διορθώσουμε, όλα αυτά είναι μέρος της συλλογικής προσπάθειας και μέρος της, μάλλον το αποτέλεσμα της κρίσης του ελληνικού λαού με βάση τη συμπεριφορά μας και την εμπιστοσύνη την οποία εμπνέουμε. Μην φανταστείτε ότι ο ελληνικός λαός προσήλθε απλώς και καταψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία και την υπερψήφισε με πλήρη γνώση. Όχι, δεν θεωρώ ότι το έχει πάει στο ότι κακώς χαμογελάτε. Ήτανε πάρα πολύ συνειδητή. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτό μεγάλη που κουβέντα, γιατί συνεπάγεται. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι εκτιμούν ότι δεν τα πήγε τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία. Απλά δεν υπήρχε άλλη επιλογή, ήταν χάλια ο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε το ποσοστό που πήρε ο κ. Μητσοτάκης. Και αν το εκτιμήσετε ως επιβεβαίωση της πολιτικής σας, αυτό το 41-43% που πήρατε. Δεν το πήρε και ως αποδοκιμασία, με συγχωρείτε, αλλά να σας πω και κάτι. Η μεγάλη τιμή αυτή που λέτε και η μεγάλη κουβέντα που λέτε είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ουδής εξημών την επόμενη μέρα. Φάνηκε να είναι καθησυχασμένος, πρώτος και καλύτερος ο Πρωθυπουργός. Όλοι αντιληφθήκαμε ότι αυτή η μεγάλη κουβέντα, η μεγάλη τιμή, το μεγάλο ποσοστό, η μεγάλη διαφορά είναι για μας πολύ απλά πολύ μεγάλη ευθύνη να ανταποκριθούμε γρήγορα, με επάρκεια, με διαφάνεια, με αποτέλεσμα, με συνέπεια. Και αυτό κάνουμε. Ήδη το πρόγραμμά μας το οικονομικό, σχεδόν το μισό, έχει ψηφιστεί και υλοποιείται. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα το οικονομικό περιλαμβάνονται και αυτά που σας είπα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Περιλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις και οι ενισχύσεις οι οποίες δίνονται σε εκείνους που έχουν παιδιά, οι φορολογικές ελαφρύνσεις. Όλα αυτά τα οποία τα είπαμε προεκλογικά τα κάναμε ταχύτατα. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για συνέπεια. Από την άλλη πλευρά, να προλάβω ενδεχόμενη παρατήρησή σας. Πάντοτε δεν γίνονται όλα τέλεια. Χρειάζεται και βελτίωση, χρειάζεται και συμπλήρωση, παραδοχή των λαθών όπου γίνονται. Αλλά συγκριτικά νομίζω το ότι είμαστε καλύτεροι μας δημιουργεί την διαρκή ευθύνη για μας που έχουμε και πλήρη ενσυναίσθηση του τι σημαίνει να διοικήσει ένα λαό που βγήκε μετά από υπερδεκαετή κρίση, που αντιμετωπίζει και τώρα ακόμη προβλήματα ακρίβειας. Πλήρη ευθύνη να κάνουμε τα πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, γιατί αυτή την ευθύνη ο κόσμος μας την έδωσε. Τώρα, το είπατε κι εσείς. Το πρώτο θέμα που συζητάει ο πολίτης αυτή την ώρα είναι ότι τα λεφτά δεν φτάνουν. Ποτέ δεν φτάνανε. Αλλά τώρα δεν φτάνουν ούτε για πλάκα. Δηλαδή, το κόστος συντήρησης του νοικοκυριού είναι τεράστιο. Πρέπει να το δείτε αυτό και να το δείτε ουσιαστικά, γιατί μην γελιόμαστε τώρα. Τα καλάθια της νοικοκυράς και αυτό το τελευταίο 5% έκπτωση δεν έχουν πιάσει στην αγορά αυτά. Κύριε Θεοδόρου, δεν έχουν πιάσει τόσο αποτελεσματικά όσο θα ήθελε ο κόσμος και όσο θα θέλαμε κι εμείς. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι ταλαιπωρεί τους Έλληνες, είναι ένα θέμα στο οποίο χωρίς να έχουν ευθύνη στρέφεται κατά της καθημερινότητάς τους, είναι και ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την ελληνική κυβέρνηση. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κρέκας, έχει κάνει επανειλημμένα δηλώσεις. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτά ο κόσμος τα απαξιώνει, το καλάθι του μαθητή, το καλάθι του νοικοκυριού,
τις εκπτώσεις 5%, τα πολύ μεγάλα πρόστιμα που όχι απλώς επιβάλλονται αλλά εισπράττονται κιόλας. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ναι, δεν λύνουν το πρόβλημα. Και χρειάζεται διαρκής βοήθεια, διαρκής ενίσχυση και διαρκής προσπάθεια της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, το ότι ήδη έχει αρχίσει να δίδεται το επίδομα για την πετρέλαιο και για το φυσικό αέριο σε περιοχές στις οποίες έχουν από τώρα ανάγκη από θέρμανση, το ότι αυτό γίνεται εξατομικευμένο και εξειδικευμένο ανά περιοχή και όχι γενικά και οριζόντια όπως γινόταν πάντοτε, το ότι χρειάζονται και θα γίνουν ειδικές ρυθμίσεις για το Market Pass στη Θεσσαλία σε περιοχές οι οποίες είναι πλημμυροπαθείς, το ότι θα χρειαστούν, όπως δήλωσε και πολύ πρόσφατα στις σημερινές δηλώσεις ο Πρωθυπουργός, παρεμβάσεις και για την ηλεκτρική ενέργεια όταν σταματήσουν οι επιδοτήσεις. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενισχύσουμε ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται. Είναι ένας διαρκής αγώνας. Τα αποτελέσματα για κάποιους και μπορεί δικαιολογημένα να μην φαίνονται τα καλύτερα δυνατά και να μην είναι τα καλύτερα δυνατά. Αλλά από την άλλη πλευρά, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, όσο και αν αυτό που λέω ακούγεται πολύ στιγνό, δεν ξέρω αν ακούγεται οικονομικά ή αν ακούγεται τεχνοκρατικά σωστό, αλλά στην πράξη δεν ανακουφίζει τον κόσμο. Στα όρια της δημοσιονομικής αντοχής της χώρας κάνει η κυβέρνηση παν ό,τι απαιτείται. Αλλά ναι, για να μην φλιαρώ και μακρηγορώ, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό που ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας. Παράπονα έχουμε πολλά. Παράπονα διότι από τους πλημμυροπαθείς, τους ανθρώπους που πάθαν καταστροφές, κάποιοι πήραν χρήματα στο Βόλο. Αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει φράγκο. Στη Μιλίνα σήμερα μιλούσα, είναι 30 αυτοκίνητα μες στη θάλασσα. Η γέφυρα του ΟΣΕ που έπνιξε το Βόλο παραμένει στη θέση της, δεν την έχετε σηκώσει. Δεν είναι αντικείμενό σας στο Υπουργείο, αλλά είστε βουλευτής Μαγνησίας, κάτι πρέπει να κάνετε. Ναι. Θα σας πω γιατί στα θέματα αυτά θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική στις δημόσιες δηλώσεις μου. Καταρχάς να δηλώσω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο αρμόδιο Υπουργείο και στον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι καταβάλει με την εμπειρία που είχε και από το παρελθόν κάθε δυνατή προσπάθεια και έχουμε και ενημέρωση για τις ενέργειες τις οποίες κάνει. Επειδή όμως ακριβώς είναι τοπικός υφυπουργός, είναι και αυτός βουλευτής Μαγνησίας και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για το θέμα αυτό, όπως και εκείνος ποτέ στα θέματα τα δικά μου της εκπαίδευσης δεν τοποθετήθηκε, αλλά πάντοτε παραπέμπει σε μένα και πολύ καλά κάνει, με τον ίδιο τρόπο θα παραπέμψω, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Ναι, αλλά αυτό δεν απαντάει στον κόσμο που δεν έχει πάρει λεφτά. Όχι, αλλά θα απαντήσει ο ίδιος γιατί το κάνει, ποτέ δεν κρύφτηκε, πάντοτε έκανε και ενημέρωση καθημερινή και έβγαινε και τα απογεύματα και ενημέρωνε. Και εμάς τους συναδέλφους, όταν θέλουμε κάτι να το ρωτήσουμε, μας ενημερώνει. Συνεπώς δεν έχω κανένα λόγο να τον υποκαταστήσω. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να πούμε στον κόσμο που περιμένει. Σας επαναλαμβάνω. Τους λέμε απλά περιμένετε λοιπόν πάλι. Ο αρμόδιος υφυπουργός θα σας απαντήσει με λεπτομέρειες, γιατί αν πω κάτι μπορεί να τον αδικήσω, αν πω κάτι που δεν το ξέρω μπορεί να μην δώσω τη σωστή απάντηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, δεν κρύβεται και σε εκείνον θα απευθυνθείτε. Η γέφυρα του ΟΣΕ μας έπνιξε. Δεν υπάρχει καμία κίνηση απολύτως. Σήμερα μου είπανε στη Μιλίνα, ας πούμε, και στα δύο ρέματα, από τις εκλογές και μετά, δεν έχει εμφανιστεί μηχάνημα. Υπάρχει θέμα, φοβούνται οι κάτοικοι ότι θα ξαναβρέξει και θα τους πάρουν τα νερά πάλι. Σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα και τα έργα της περιφέρειας, νομίζω και ο κύριος Αγοραστός και η κυρία Κολυνδρίνη δίνουν τις απαντήσεις. Ακούστε να σας πω. Εγώ γύρισα όλη τη Θεσσαλία μετά την καταστροφή και την πρώτη. Η γέφυρα του ΟΣΕ στο Βόλο, στον Γραφσίδωνα, είναι η πρώτη κίνηση, κυρία Μακρύ. Θα ξαναπνιγούμε. Δεν έχει γίνει τίποτα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, για να σας λέω, γιατί σέβομαι και την αρμοδιότητα ενός. Δεν ξέρατε ότι αυτή η γέφυρα ήταν η πρώτη. Δεν μπορεί, τώρα το ξέρετε. Δεν νομίζω ότι από την απάντηση μου προέκυψε ότι δεν το ξέρω, ούτε από την απάντησή μου θα προκύψει ότι δεν αναγνωρίζω τη σοβαρότητα. Αλλά θα επαναλάβω αυτό που είπα. Υπάρχει αρμόδιος υφυπουργός που τυχαίνει είναι και τοπικός βουλευτής, τυχαίνει είναι και εξαιρετικός συνάδελφος, άρα εκείνος θα σας απαντήσει. Θα σας πω όμως και το δικό μου τομέα ευθύνης. Γιατί εγώ γύρισα όλη τη Θεσσαλία και μετά την πρώτη και μετά τη δεύτερη θεομηνία, γύρισα τα σχολεία και έχουμε επιληφθεί στο δικό μου τομέα, στο οποίο μπορώ να απαντήσω και υποθέτω κάποιο άλλο συνάδελφο δεν θα μπορούσε να απαντήσει γιατί δεν θα ήξερε. Παράδειγμα, σήμερα πήγαμε μαζί με την ΑΓΕΤ, την τοπική βιομηχανία που δραστηριοποιείται εδώ, και υιοθετήσαμε εντός εισαγωγικών, υιοθέτηση ΑΓΕΤ, το σχολείο το οποίο επιλύγει περισσότερο από άλλα στο Φυτόκο, που εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ανακατασκευή του. Η ανακατασκευή του θα γίνει με πάρα πολύ σύγχρονο τρόπο. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν στη Μιλίνα, μια που αναφερθήκατε, για τον υπηαγωγείο, που το Ίδρυμα Μαρτίνου θα το κατασκευάσει από την αρχή. Το ίδιο και τον υπηαγωγείο, το οποίο βρίσκεται στο Ξουρίχτη, γιατί αυτό υπέδειξε ο Δήμος Νοτιού Πηλίου. Η Βιτέξ έχει δώσει χρώματα να βαφτούν όλα τα σχολεία. Τα σχολεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου τα έχει όλα επισκευάσει η τοπική βιομηχανία, η ΕΒΟΛ. Θα δοθεί από
όταν θα δοθεί μέσα στις επόμενες 10 μέρες η Κίσκος για την Αγριά για να καλύψει στεγαστικές ανάγκες του εκεί δημοτικού σχολείου, όπως μας είπε δείχθη. Υπάρχουν δωρεές οι οποίες θα αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο για να καλυφθούν όλα τα σχολεία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς. Καταλαβαίνετε, αυτά σας τα λέω και είναι μερικά από τα πολλά τα οποία γίνονται, γιατί είναι θέματα με τα οποία έχω ασχοληθεί. Ήμουνα σχεδόν ένα μήνα εδώ πέρα. Και για τις εκλογές, αλλά κυρίως και πρωτίστως για τις πλημμύρες. Και ξέρω να πω, αν ρωτήσετε λοιπόν και τον συνάδελφό μου, ο οποίος ξέρει τι γίνεται, αν ρωτήσετε εκπρόσωπο της περιφέρειας που έχει συναρμοδιότητα, αλλά και του Δήμου που σε μερικά θέματα δέχεται δηλώσεις μετά τη δεύτερη πλημμύρα, κυρία Μακρύ, μεταξύ μας, έχω ρωτήσει πολλές φορές και δεν υπάρχει απάντηση, ειδικά για τη γέφυρα του ΟΣΕ. Και είναι σημαντικό θέμα. Πνιγήκαμε από αυτή τη γέφυρα δύο φορές. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τρίτη. Καμία. Καταρχάς, δεν μιλούμε μεταξύ μας, μιλούμε ενώπιον κοινού και θέλω να πιστεύω μας ακούει και πολλοί κόσμος. Αλλά θα σας πω ότι. Να μην πω και την αλήθεια όμως. Να την πείτε. Όχι, επειδή είπατε μεταξύ μας και προσπαθώ και εγώ λίγο να ελαφρύνω το κλίμα. Ή αν θέλετε, μπορώ όπως και για την πρώτη σας ερώτηση, που πάλι δεν ήταν της αρμοδιότητάς μου για τα φάρμακα, μπορώ και τώρα να ρωτήσω και να σας δώσω εγώ την απάντηση. Αλλά πιστέψτε με, δυσκολεύομαι αυτό που μου λέτε να το θεωρήσω και ακριβές. Κανείς εξ όσων εμπλέκονται στην ιστορία αυτή, είτε είναι η περιφέρεια, είτε είναι ο Δήμος που έχει μετά τη δεύτερη πλημμύρα την ευθύνη να δέχεται τις αιτήσεις, έτσι, όχι για τίποτα άλλο, είτε είναι το αρμόδιο Υπουργείο, δεν νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν απαντούν και δεν ενημερώνουν. Από αυτή τη γέφυρα, ο κύριος Αγοραστός έχασε τις εκλογές τη δεύτερη Κυριακή, γιατί μεσολάβησαν 20 μέρες και δεν έγινε τίποτα. Μαζί και η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχασε. Ήρθατε δεύτερο κόμμα. Και μάλιστα με ένα ποσοστό 10 μονάδες χαμηλότερα από τις εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί να μην σας έχει προβληματίσει αυτό. Θα σας πω ότι με έχει προβληματίσει. Καταρχάς, εφόσον μιλούμε για ποσοστά και μιλούμε για τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος είναι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, με τον Κώστα υπήρξαμε και μαζί βουλευτές, ο κύριος Αγοραστός δεν έπεσε κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Οι περιφερειάρχες που εκλέγονται με διαφορετικά κριτήρια. Δεν είχε 35 στο Βόλο. 45. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλία δεν ήταν πάνω από 40. Όχι, δεν μιλώ για τη Θεσσαλία, μιλώ για τη Μαγνησία. Βουλευτής Μαγνησίας είστε. Ναι, ωραία, είχε πάνω. Στη Μαγνησία είχε 35 μέσο, είχε πάνω και πήρατε 45. Είχε πάνω από το μέσο εθνικό όρο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι είναι η προσέγγιση των αυτοδιοικητικών εκλογών πρέπει να γίνει με διαφορετικά κριτήρια. Θα συμφωνήσω ότι ο Κώστας Αγοραστός αδικήθηκε από όλες αυτές τις πλημμύρες. Και από την κρίση του κόσμου, δεν ξέρω αν αντικείθηκε από την κρίση του κόσμου, η κρίση του κόσμου οδηγήθηκε με βάση τα τελευταία γεγονότα. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι αν δεν είχαν προηγηθεί τα γεγονότα αυτά, δεν υπήρχε κανένα θέμα εκλογής και μάλιστα άνετης και από την πρώτη Κυριακή του Κώστα Αγοραστού. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι του ίδιου κόσμου που ψήφισε και εμάς. Μπορεί με διαφορετικά κριτήρια, αλλά ψήφισε και εμάς. Υπάρχει νέα περιφερειακή αρχή η οποία θα αναλάβει από δηλαδή, την. Δηλαδή, αν αύριο είχαμε περιφερειακές εκλογές, πάλι Αγοραστό θα καταβάζατε εσείς στην Νέα Δημοκρατία. Να το ξέρουμε δηλαδή. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό μου λέτε. Αδικήθηκε από την κακοκαιρία, άραγε. Καλά, και αύριο, αφού είναι τόσο καλός και δεν αμφισβητείτε την επιλογή σας, πάλι Αγοραστό θα βάζατε. Αυτά Αγοραστό Κολυνδρίνη. Να το ξέρουμε κι εμείς οι πολίτες. Αυτά τα συμπεράσματα και αυτά. Αυτές τις υπερβάσεις που τις κάνετε και παρουσία μου, δεν θέλω να τις ξανακάνετε. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τον ίδιο εκλεγμένο και επί 13 χρόνια περιφερειάρχη, τον Κώστα Αγοραστό, και μέσα σε εκείνους τους οποίους επέλεξε και στο νομό τοπικά ήταν και η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Κολυνδρίνη. Ο κόσμος διαφορετική απόφαση είχε. Τώρα έχουμε τον κύριο Κουρέτα. Νομίζω έχει ανακοινώσει και τους χωρικούς του αντιπεριφερειάρχες. Από την καινούργια χρονιά θα συνεργαστούμε με τον κύριο Κουρέτα. Να σας θυμίσω ότι ήταν ο πρώτος περιφερειάρχης τον οποίο συνήντησε ο Πρωθυπουργός. Έχει και αυτό τη σημασία του. Έχει μεγάλη σημασία και δείχνει ακριβώς αυτό ότι θεσμικά η Νέα Δημοκρατία, όπως έλεγε, θα συνεργάζεται με όλους και αυτό αφορά εννοείται και εμάς. Εννοείται και είναι, σημαντικό, είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό είναι να ξέρει ο κόσμος ότι η επιλογή του τιμάται και η συνεργασία θα είναι δεδομένη. Και από ό,τι είδατε, συναντήθηκε και με τον κύριο Αγοραστό. Άρα λοιπόν, αυτό το διάστημα είναι διάστημα χρήσιμο και εκείνοι να ενημερωθούν και ο Κώστας Αγοραστός να συνεργαστεί μαζί τους. Και είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία από άλλη θεσμική θέση θα συνεχιστεί και μετά από την καινούργια χρονιά. Είμαστε και πολύ κοντά στις εκλογές τώρα. Δεν μπορώ να φωνάξω και πολύ. Είμαστε μόλις δύο μήνες, τρεις από τις εθνικές εκλογές. Του χρόνου όμως τέτοιο καιρό. Θα αρχίσουν τα ερωτήματα να τρέχουν. Τι κάνατε με τον Περιφερειακό, τι κάνατε με τη γέφυρα του ΟΣΕ, τι κάνατε με όλα αυτά τα θέματα. Εύχομαι και ελπίζω όταν θα τρέχουν αυτά τα ερωτήματα να έχουν και την απάντηση που όλοι περιμένουν και να ξέρετε ότι όλοι βάζουμε τις δυνάμεις μας για αυτό το λόγο.
Γιατί ειδικά για το σχολείο, για το ΕΠΑΛ θέλω να ρωτήσω, γιατί σήμερα βρεθήκατε, έχουμε και ρεπορτάζ στη συνέχεια, ναι. Θα το δείξουμε. Γιατί ειδικά χορηγία από την ΑΓΕΤ? Θα σκεφτεί ένας πολίτης και θα πει, εντάξει ρε παιδί μου, να βοηθήσουν και δωρές, να υπάρξουν και ιδιώτες να βοηθήσουν, αλλά μήπως η ΑΓΕΤ αύριο μεθαύριο σήμερα σου φτιάχνει ένα σχολείο, αύριο σου λέει πέρασέ μου και μια άδεια ακόμα για άλλα δύο πλοία με σκουπίδια να καίω εδώ. Σε καμία περίπτωση ούτε η βιομηχανία θα το κάνει. Θα σας πω ότι η ΑΓΕΤ, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή ονομαστικά και την ανέφερα κι εγώ, και κατά τη διάρκεια της πανδημίας βοήθησε πολύ. ISO boxes μας έδινε πινιδωτές. Οπουδήποτε χρειαζόταν βοήθεια, η ΑΓΕΤ ήταν δίπλα. Δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Και να πω και κάτι, εφόσον όλοι γνωρίζουμε ότι έκανε τη δωρεά, όλοι θα παρακολουθούμε και τις μετέπειτα κινήσεις για να δούμε αν έχουν αντάλλαγμα. Που σας βεβαιώ ότι δεν θα έχουν. Αυτό το νόημα έχουν οι δημόσιες δωρεές και του μετέπειτα ελέγχου. Να πω κάτι, οι ιδιώτες βοήθησαν και βοήθησαν πολύ. Θέλετε να σας πω πόσα συγκεντρώθηκαν ήδη σχολικά? Σχεδόν καλύφθηκαν οι ανάγκες των πλημμυροβαθών περιοχών και κεντρικά από την Αθήνα και τοπικά. Κάθε μέρα στέλναμε νεράκια σε περιοχές που ήταν αποκλεισμένες. Στέλναμε σε σχολεία ήδη καθαρισμού. Ήταν δηλαδή η συμπεριφορά των ιδιωτών και όχι μόνο των μεγάλων βιομηχανιών. Το συγκρότημα ΕΠΑΛ, το εργαστηριακό κέντρο, είναι αυτό που έπαθε τη μεγαλύτερη ζημιά σε τοπικό επίπεδο. Το ότι το αναλαμβάνει η βιομηχανία αυτή να το επισκευάσει με δικά της έξοδα, με την ταχύτητα που γίνεται όταν υπάρχουν τα ιδιωτικά κονδύλια, με τον έλεγχο όμως της πολιτείας, ακριβώς γιατί πρόκειται για σχολείο, δεν θα γίνει δηλαδή όσο γρήγορα θα γινόταν ενδεχομένως ένα σπίτι για να στεγάσει μια οικογένεια, αλλά με την επίβλεψη, την αυστηρή επίβλεψη και τις προδιαγραφές που έχει ένα δημόσιο σχολείο, δεν είναι κάτι που πρέπει να το αποδοκιμάσουμε. Θα σας θυμίσω ότι με ιδιωτικά κονδύλια και με ιδιωτικά κεφάλαια έγιναν τα σχολεία τα οποία πέσανε στη Λάρισα μετά από το σεισμό. Και είναι αστέρα και είναι αποτελεσματικά και είναι σχολεία τα οποία είναι σύγχρονα. Θα σας θυμίσω ότι με δωρεά έγινε το νηπιαγωγείο Αλμυρού από το Ίδρυμα Μελά, το οποίο στεγάζει, είναι τριθέσιο και στεγάζει όλα τα παιδιά σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Το ξέρω γιατί με ρύμνησα και προσωπικά. Το Ίδρυμα Μελά είναι εκείνο που θα μας δώσει τον εξοπλισμό για όσα νηπιαγωγεία δεν έχουν. Και υπάρχουν και άλλες βιομηχανίες που έχουν ενδιαφερθεί να υιοθετήσουν εντός εισαγωγικών και άλλα σχολεία. Δεν είναι κακό άνθρωποι οι οποίοι μπορούν, είτε αυτό αφορά σε φυσικά είτε σε νομικά πρόσωπα, να βοηθήσουν και να ενισχύσουν την κρατική προσπάθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο πού θα είστε με την παρέλαση? Εγώ είμαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης στον ομό Μαγνησίας, οπότε θα παρακολουθήσω την παρέλαση στην παραλία αύριο, τον Πρωθυπουργό στην παραλία. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια γυναίκα 42 χρόνων με ένα μαχαίρι απείλησε να αρπάξει το ταμείο μιας επιχείρησης, διότι δήλωσε η ίδια ότι δεν άντεχε άλλο τη φτώχεια. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της στον ανακριτή μια 42χρονη μητέρα, που η φτώχεια και η ανέχεια, όπως είπε η ίδια στις αρχές, την οδήγησαν στην απόφαση να κλέψει ένα κατάστημα χαρτικών στην πόλη του Βόλου. Η ίδια που εισήλθε στο μαγαζί με μαχαίρι κατέθεσε πως ήταν απελπισμένη, ενώ είχε κάνει χρήση και υπνοτικών. Η 42χρονη συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες από την αστυνομία όταν προσπάθησε να κλέψει τα χρήματα από το ταμείο στο κατάστημα, αλλά την αφόπλησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Την ίδια ώρα στη φυλακή οδηγήθηκε ένας 50χρονος που έδιρε αστυνομικό, τον φώναζε παιδόφιλο και στη συνέχεια τον έδιρε μάλιστα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο γνώριμο στις αρχές που πήρε χθες ξανά το δρόμο για τη φυλακή δύο μήνες μετά την αποφυλάκησή του. Όπως αποκαλύπτεται, στις 22 Οκτωβρίου πήγε στο σπίτι συνταξιούχου αστυνομικού της ασφάλειας και φώναζε πως είναι παιδεραστής, ενώ χτύπησε και το κουδούνι του σπιτιού για να απειλήσει την οικογένεια. Ακολούθησε συμπλοκή και ο αστυνομικός, που πριν από λίγους μήνες συνταξιοδοτήθηκε, κατέληξε στο Αχιλλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου με χτύπημα στο κεφάλι από κλειδιά. Η σύζυγός του, που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, χτυπήθηκε και έπεσε στο δάπεδο. Εμφανίστηκε η ίδια στο δικαστήριο με το σώμα της γεμάτο μελανιές. Ο 50χρονος εργολάβος αποφάσισε να πάει στο σπίτι του αστυνομικού για να δημιουργήσει επεισόδιο, ενώ εναντίον του έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν να πλησιάσει τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Χτύπησε το κουδούνι και μόλις άνοιξε η πόρτα φώναζε πως θα τους σκοτώσει όλους και πιάστηκε στα χέρια με τον συνταξιούχο αστυνομικό. Ο 50χρονος κατηγόρησε τον αστυνομικό ψευδός, όπως αποδείχθηκε στα δικαστήρια, ότι έχει εξωσυζυγικό δεσμό με τη σύζυγό του, ότι είναι παιδεραστής, ότι ξεπλένει χρήμα, ότι διακινεί ναρκωτικά, ότι τον απαγάγουν αστυνομικοί και άλλα, και ζήτησε επίοικια από το δικαστήριο. Δεσμεύτηκε πως δεν θα ενοχλήσει ξανά την οικογένεια. Τελικά καταδικάστηκε σε 17 μήνες φυλακή χωρίς αναστολή. Φόβος και τρόμος για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Νεάπολης του Βόλου ήταν μια ομάδα τσιγκάνων, η οποία είχε πραγματοποιήσει πολλές διαρρήξεις.
Έντονη είναι ανησυχία για κατοίκους της νοικίας της Νεάπολης στο Βόλο από τη δράση, όπως αποκαλύπτεται, ενός παραβατικού ρομ, ο οποίος τα τελευταία 24 ώρα έβαλε στο στόχαστρο και χτύπησε δύο σπίτια. Ο δράστης, που είναι κοντά στα 50 έτη, εισήλθε σε μονοκατοικία και αφαίρεσε πορτοφόλι από το τραπέζι της κουζίνας. Δεν έγινε αντιληπτός από τους ιδιοκτήτες, μάλιστα, που βρίσκονταν μέσα στο σπίτι. Προσπάθησε να εισβάλλει παράλληλα και σε γειτονική διπλοκατοικία, χωρίς ωστόσο να είναι επιτυχής η προσπάθειά του. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο άνδρας είναι γνωστός για τη δράση του. Το τελευταίο διάστημα γυρίζει από σπίτι σε σπίτι και ρωτάει αν μπορεί να ενοικιάσει σπίτια, να αγοράσει αυτοκίνητα, με σκοπό να έρθει κοντά στα θύματα του και στη συνέχεια να χτυπήσει τους στόχους. Ο ρομ συνελήφθη τελικά από την αστυνομία λίγα λεπτά μετά την κλοπή και έχει σχηματιστεί δικογραφή εναντίον του. Νέα παραίτηση είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα στέλεχος στην Ημαθία παραιτήθηκε γιατί επρόκειτο να υποδεχθεί τον κύριο Κασελάκη. Παραιτήθηκε ο γραμματέας της νομαρχικής οργάνωσης Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Καλδάρας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να συναντήσει τον Στέφανο Κασελάκη στον ομό το πρωί της Κυριακής. Η είδηση της παραίτησής του βάρινε το κλίμα εν ώψη της επίσκεψης του Στέφανου Κασελάκη στην Ημαθία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να επισκεφθεί τον κεντρικό πεζόδρομο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Ο Στέφανος Κασελάκης θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη, την Ημαθία και τη Θεσσαλία το τρίμερο της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, με το πρόγραμμά του να ξεκινά αύριο από τη συμπρωτεύουσα. Την ίδια ώρα, σε τηλεοπτική εκπομπή σταθμού των Αθηνών, παρενέβη ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγός Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Μίλησε για ένα τεράστιο κενό στην πολιτική ζωή του τόπου, ότι υπάρχει κυβέρνηση αλλά όχι αντιπολίτευση. Και αυτό είναι καταθλιπτικό για τον τόπο. Το ΚΚΕ είπε κάνει αντιπολίτευση, αλλά λείπει ο στόχος της εξουσίας. Υποστήριξε ότι ο Στέφανος Κασελάκης αυτό που πρεσβεύει δεν είναι αριστερά, αλλά εξευτελίζει την αριστερά την οποία επικαλείται. Δεν έχει καμία σχέση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Τσίπρας, ούτε ο Κασελάκης με την αριστερά. Αυτά που λέει ο κύριος Κασελάκης, είπε, δεν τα έχει πει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρέμβαση είχαμε από το Δήμο Βόλου για το θέμα των δέντρων που κόπηκαν στον Κραυσίδωνα. Οι πιθανές ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο, ανέφερε ο Δήμος. Για μια χούφτα μπαχαλάκιδων που συνεχίζει να επιβάλλει ατσιθελικά τις αιμονικές απόψεις της, κάνει λόγο ο Δήμος Βόλου σε ανακοίνωσή του. Σχετικά με την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου να σταματήσουν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης των δέντρων από το χήμαρο Κραυσίδωνα, μέχρι ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Σε περίπτωση αναφέρεται νέας υπερχείλισης των χυμάρων, οι ευθύνες θα έχουν ονοματοπώνυμο. Ειδικότερα στην ανακοίνωση του Δήμου Βόλου αναφέρονται. Με αφορμή την εκτός κάθε λογικής απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία διατάσσεται προσωρινά η διακοπή των εργασιών για τον καθαρισμό του Κραυσίδωνα, με την απομάκρυνση των δέντρων που εμποδίζουν την απρόσκοπτη ροή στην κοιτή του, εκφράζουμε την έκπληξη και την αγανάκτησή μας. Δυστυχώς, μια χούφτα μπαχαλάκιδων, αναφέρει, συνεχίζει να επιβάλλει τελικά τις αιμονικές της απόψεις και μάλιστα σε θεσμούς που κατεξοχήν οφείλουν να υπερασπίζονται το δικαίωμα των πολιτών στην ασφάλεια. Οφείλουμε να επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι στην προφανώς απευκταία περίπτωση νέας υπερχείλισης των χυμάρων, με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειες που ακόμη βιώνουμε ως πόλη, οι ευθύνες θα έχουν ονοματεπώνυμο. Δυστυχώς, σε ορισμένους το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Βόλου. Πιο ειδικά πάντως, το Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου έκανε χθες δεκτό το αίτημα της προσωρινής διαταγής κατά της περιφέρειας Θεσσαλίας που κατέθεσαν 20 πολίτες του Βόλου. Αποκινούμε την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Μαγνησίας για την κοπή δέντρων στον Κραυσίδωνα. Συγκεκριμένα, αποφάσισε να απαγορευτεί προσωρινά κάθε εργασία κοπής δέντρων εντός της Χίτης και στα πρανή του χυμάρου Κραυσίδωνα καθ' όλο το μήκος αυτού, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της τακτικής αγωγής που θα ακολουθήσει. Η συζήτηση της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων ορίστηκε για την 5η 2 Νοεμβρίου. Όπως τόνισαν στο Δικαστήριο Νομικοί Εκπρόσωποι των Πολιτών, κ. Παπαπέτρος και Μόσχος, η κοπή των δέντρων δρομολογήθηκε μετά από άδεια του Δασάρχη Βόλου προς την περιφέρεια Θεσσαλίας και αφού είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα της περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η ανεξέλεγκτη και αυθαίρετη κοπή άγνωστου αριθμού δέντρων αποτελεί πρωτοβουλία του προσωρινού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο οποίος έκρινε πως έπρεπε να κοπούν τα δέντρα, χωρίς να υπάρχει μελέτη και εκτίμηση των αιτιών που οδήγησαν στα πλημμυρικά φαινόμενα με τις καταστροφικές συνέπειες για την πόλη του Βόλου. Σεβόμαστε την απόφαση της δικαιοσύνης, καταρχάς. Ωστόσο, είναι μια απόφαση η οποία βασίστηκε αφενός στη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου, η οποία δεν ήταν προαπαιτούμενη, αλλά παρόλα αυτά θέλαμε τη συνεργασία, γιατί είναι και η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία, αλλά και ο νόμος λέει ότι μπορούν να απομακρύνονται ή να αποκόπτονται δέντρα ή υλικά τα οποία εμποδίζουν την απρόσκοπτη ροή στην κήτη των χυμάρων. Αυτή λοιπόν ήταν και η λογική. Μέχρι τώρα η συγκεκριμένη κορμή, παρότι υπήρχαν πλημμυρικά φαινόμενα, όχι αυτής της έντασης, δεν είχαν μετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά, με τις τελευταίες πλημμύρες μετακινήθηκαν μεγάλοι κορμοί δέντρων, οι οποίοι έφραξαν τις γέφυρες και δημιούργησαν πλημμυρικά φαινόμενα. Αν ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι δεν μπορεί από τη μία να δαιμονοποιούμε τα δέντρα που βρίσκονται στην κήτη του ποταμού και να ζητάμε να κοπούν, αλλά όταν κόβονται μετά να δαινόμαστε πάνω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Παρ' όλα αυτά, σέβομαι την απόφαση δικαιοσύνης.
Να έρθουμε τώρα στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού, ο οποίος υποσχέθηκε αποκαταστάσεις δρόμων μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα στην Μαγνησία. Ωστόσο, τα προβλήματα είναι πολύ έντονα. Μόνο για παράδειγμα στη Μιλίνα, το Χόρτο και τον Αϊγιάννη υπάρχουν ακόμη 50 αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Στις αποκαταστάσεις στον νομό Μαγνησίας μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου για δρόμους και άλλα έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν, αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τόνισε χαρακτηριστικά ότι προσπαθούμε ως Περιφέρεια να δώσουμε βατότητα σε όλη τη Μαγνησία και ήδη το έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό, ενώ τα έργα αναμένεται να συνεχιστούν όπως είπε. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δώσουμε βατότητα σε όλη τη Μαγνησία και την έχουμε δώσει στα περισσότερα σημεία. Εκεί που έχουμε πρόβλημα στη Μαυρούτσα, έχουμε κάνει και την Μπέλεη, τη γέφυρα, με συνεργασία με το στρατό και με τις δικές μας τεχνικές παρεμβάσεις στην περιοχή. Κάνουμε τεχνικές παρεμβάσεις στο Πουρί για να μπει η Μπέλεη, αλλά έχουμε δώσει και την διέξοδο του bypass που έχουμε κάνει στην περιοχή από την πλευρά του βουνού. Και έχουμε δώσει και οδικές προσβάσεις, πρόχειρες σε όλο το δίκτυο και μάλιστα με ταχύτητα. Και το επαναλαμβάνω αυτό, με ταχύτητα, διότι όποιος άλλος και να ήταν δεν θα πήγαινε με τέτοια μεγάλη ταχύτητα. Διότι όλα αυτά κινούνται με μια διαδικασία εντολής μας για τον κόσμο να δώσουμε προσβασιμότητα στον κόσμο και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη περιουσία. Εμείς κάνουμε τις παρεμβάσεις τις προσωρινές. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο, όπως έχετε δει, θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση και έχει αρχίσει να δουλεύει ήδη προς την κατεύθυνση του προσδιορισμού των μερών, τα μέρη, τα χιλιόμετρα σε κάθε περιοχή, τις γέφυρες που πρέπει να γίνουν, που είναι πάρα πολλές, και προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος ο δικός μας και ο ρόλος του Υπουργείου. Και είναι και λογικό αυτό, διότι τα έργα αποκατάστασης αυτή τη στιγμή το Υπουργείο θα δώσει περίπου 500 εκατομμύρια και θα γίνει με τη διαδικασία την οποία ακολουθεί το Υπουργείο, που είναι και πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, μελέτη, κατασκευή και αναθέσεις, οι οποίες εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς πάμε με τον νόμο, πάμε με τη διαδικασία αυτή που μπορούμε. Γι' αυτό και βλέπετε, και δεν έχουμε και την δυνατότητα, καμία περιφέρεια δεν έχει τη δυνατότητα να τη χρηματοδοτήσουν με τόσα χρήματα και να τη χρηματοδοτήσουν. Δεν μπορεί να κάνει τη διαδικασία αυτή που κάνει το Υπουργείο, γιατί την κάνει με ειδικό νόμο που πέρασε από τη Βουλή. Και έτσι θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεχίζουμε τον καθαρισμό των ρεμάτων και των ποταμών εκεί που μπορούμε να παρεύουμε. Τώρα, να έρθουμε στο νοσοκομείο του Βόλου. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο του Βόλου, ο κύριος Μεδρίνος. Να δούμε τι θέματα υπάρχουν και τι συζητήθηκε τώρα τελευταία, γιατί κάτι άκουσα και για εκπροσώπους της ΑΔΕΔΗ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα νοσοκομεία. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Μεδρίνος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς είναι τα πράγματα? Καταρχήν, πείτε μου από προσωπικό πώς είμαστε, από εργαζόμενους, έχουμε τους πάντες, χρειαζόμαστε κι άλλους, τι γίνεται? Χρειαζόμαστε, έχουμε πάρα πολλές καινές οργανικές θέσεις, τα έχουμε ξαναμπεί και ραδιοφωνικά, και αυτό που θέλουμε εμείς και ζητάμε πάντοτε είναι να είναι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας μόνιμη, να μην αισθάνονται την απειλή του χρόνου, όπως είναι οι συμβάσεις που υπογράφουν για οι τελευταίες, δηλαδή είχαμε συμβάσεις που υπογράφηκαν για 3 μήνες, και τώρα για 2 μήνες που ήταν για τους κάποιους νοσηλευτές που έχουν ειδικότητα, και να αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι είναι στο νοσοκομείο, δηλαδή με τα 2 πόδια να πατάει και να είναι το μυαλό του στη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί να σκέφτεται πότε θα λήξει η σύμβαση, αν θα ανανεωθεί. Καταλαβαίνετε πως την κατάσταση. Έχουμε πολλούς εργαζόμενους. Έχουμε αρκετούς, ναι. Μέσα στην πανδημία, με τον COVID, ενισχυθήκαμε με πάρα πολλούς τέτοιους εργαζόμενους. Αλλά δηλαδή, περίπου πόσοι είναι με συμβάσεις, ας πούμε? Πάνω από 150 άτομα. Σε σύνολο 800, ας πούμε, εργαζομένων. Στο σύνολο των εργαζομένων που πρέπει να είναι κοντά στα 1.200 άτομα, αλλά δεν είμαστε τόσοι. 1.200 άτομα, πρέπει να είναι κανονικά το οργανόγραμμα. Στο μέγιστο που μπορεί να είναι στο νοσοκομείο, ναι, μας. Πόσους έχει τώρα, 800, 900? Είναι στην τελευταία μέτρηση, πρέπει να είναι 920 άτομα. 920 άτομα. Και 150 είναι με συμβάσεις. Παραπάνω από 150. Παραπάνω και από 150. Οι γιατροί που κάνουν ειδικότητα προστίθονται σε αυτούς. Μάλιστα. Είναι γύρω στα 600
20 άτομα το τακτικό προσωπικό. Προχθές πάντως μου έκανε εντύπωση που είδα και κάτι έτσι ανακοινώσεις ότι βρέθηκε επιτέλους τραυματιοφορέας, ας πούμε, στην παραλαβή. Είχα την εντύπωση ότι είναι αυτονόητο. Δηλαδή, άμα είσαι με κομμένο πόδι, ας πούμε, στο νοσοκομείο θα πας. Πού θα πας? Να πας στο ζαχαροπλαστείο. Άμα είσαι με κομμένο πόδι, κάποιος σε μεταφέρει. Δεν γίνεται. Το αυτονόητο ήταν τραυματιοφορέας. Και είδα κάτι ευχαριστήρια, κάτι φωνές, κάτι κουβέντες, γιατί βρέθηκε τραυματιοφορέας. Φάνηκε λίγο παράξενο. Να. Και στις τραυματιοφύρες έχουμε λήψεις, δεν είμαστε πλήρεις. Και καλό είναι να, πώς το λένε αυτά, να συζητιούνται για να βρίσκουμε λύσεις. Όχι να γίνονται με διαταγές τύπου διαταγές και απειλές. Για πείτε μας, γι' αυτό έτσι ήθελα να μιλήσουμε σήμερα. Ναι. Και για ένα άλλο σε αυτά θέμα που μπορώ να πω. Αλλά ακούστηκαν πράγματα για περίεργες συμπεριφορές, αυταρχικές συμπεριφορές, περίεργες εντολές. Εντολές με ύφος, τι συμβαίνει με τη διοίκηση? Ναι, δυστυχώς έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Λυπηρά, τα καταδικάζουμε πλήρως και δεν πρέπει να γίνονται σε κανέναν χώρο, όχι μόνο στο δικό μας, σε κανέναν χώρο εργασίας. Μπορεί δηλαδή με το διάλογο και με όλες δηλαδή αυτές τις θεσμικούς ρόλους που έχουμε ο καθένας να λυθούν προβλήματα. Αντί να λυθούν όμως προβλήματα, σε αυτή τη φάση δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα. Και στη συνέλευση αυτή που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, καλέσαμε λοιπόν τους εκπροσώπους μας από την Ομοσπονδία, την ΠΟΕΔΗΝ που έχουμε, ναι, για να ενημερωθούν και εκείνοι. Α, ήρθε η ΠΟΕΔΗΝ, κάνατε συνέλευση με την ΠΟΕΔΗΝ? Ναι, ναι, είχαν έρθει. Με τον γραμματέα, μάλιστα, έμαθα. Τρία άτομα από την Αθήνα, μάλλον και από την Αθήνα, τα οποία ενημερώθηκαν πλήρως, άκουσαν και τους εργαζόμενους την ώρα της συνέλευσης και μετά έγινε μια συζήτηση με τη διοίκηση. Σε ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούσε να λύσει, καταρχήν λύθηκε ένα θέμα με το παρουσιολόγιο, το οποίο ήταν κάπως, μας θύμισε παλιές εποχές, το να υπογράφουμε, ας πούμε, αυτός, αν τύχει κάποιος συνάδελφος και καθυστερεί, με κόκκινο στυλό για να στοχοποιείται. Έφυγε από την ευθύνη του προϊστάμενου στο τμήμα και πήγαμε μια υπηρεσία ολόκληρη να υπογράψουμε έξω από το γραφείο του προσωπικού, που είναι και έξω από το γραφείο του διοικητή. Λοιπόν, για να υπάρχει τέλος πάντων ο φόβος. Εποχή Ζαχαρόπουλου, μου θυμίσατε. Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, και οι εργαζόμενοι, εντάξει. Είχε βάλει μια τάξη ο Ζαχαρόπουλος όμως. Είχε βάλει μια τάξη ο Ζαχαρόπουλος όμως. Είχε βάλει μια σειρά στα πράγματα. Θεωρείτε ότι. Υπάρχουν κινείτε συστήματα, με συγχωρείτε, υπάρχουν συστήματα τα οποία αυτά τα λύνουν χωρίς να υπάρχει. Ναι, υπάρχουν. Δηλαδή δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία και δεν πρέπει να διαχωρίζεται και το προσωπικό. Ισχύει ότι γίνανε καταγγελίες στη συνέλευση ότι άκουσαν κάποιοι εργαζόμενοι «δουλέψτε γιατί θα σας απολύσω»? Ναι, υπάρχει αυτό. Υπόθηκε να αυτό. Να πω λίγο για το προσωλόγιο πριν και να το κλείσω αυτό το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ό,τι θα ισχύσει, εμείς είμαστε στην αρχή ότι όλα πρέπει να ισχύσουν για όλους. Ό,τι ισχύει δηλαδή για τη μία υπηρεσία, αν ισχύει για τη μία υπηρεσία, τώρα να υπάρχει και για άλλη. Κοιτάξτε, το δημόσιο έχει ένα μεγάλο θέμα, όλο το δημόσιο. Είναι η κοπάνα. Και ανησυχούν πολύ και ακούγεται έξω ότι εντάξει τώρα, ή πάει με καθυστέρηση και δεν το ρωτάει κανένας που ήσουνα, ή πάει στη δουλειά, εμφανίζεται και μετά σηκώνεται και φεύγει και εμφανίζεται πάλι στο σχόλασμα. Έχει τέτοια θέματα το δημόσιο. Όχι μόνο εσείς, το δημόσιο όλο. Η έξωθεν έτσι, καλή μαρτυρία στην κοινωνία δεν υπάρχει. Το ξέρετε αυτό. Γι' αυτό σας είπα, υπάρχουν συστήματα, μα θέλουμε να τα εφαρμόσουμε καθολικά για όλο το προσωπικό. Είμαστε. Να φανταστείτε ότι έγινε αυτό το θέμα με το παρουσιολόγιο και μετά από 2-3 μέρες υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, να το πω έτσι, τις οποίες δεν έγινε ποτέ κάποιος έλεγχος να δούμε ποιο, γιατί και εγώ ρώτησα. Πήγα στα γραφεία τα αρμόδια και ρώτησα τι έγινε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δεν πήρα κάποια απάντηση. Λέτε ότι αυτό ήταν αφορμή για να πιέσουν, λέτε. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς. Δεν είχαν δοθεί πραγματικά, δεν υπήρχαν περιστατικά. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει όταν γίνονται ερωτήσεις και ζητάμε κάποια στοιχεία και αφού δεν παίρνουμε απαντήσεις, δεν μπορούμε και εμείς να πάρουμε να κάνουμε κάτι. Να σας πω εγώ αν υπάρχουν στοιχεία. Γίνεται ΕΔΕ για τη συμπεριφορά
ενός μέλους της διοίκησης απέναντι σε εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Υπάρχει εδώ σε εξέλιξη? Αν υπάρχει, θα υπάρχει από πιο πάνω. Εσείς ξέρετε εγώ κάτι? Δεν το γνωρίζω επίσημα, να σας πω. Τώρα θα σας πω τι άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, δεν το έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω. Αλλά άκουσα υπήρχε κάποιος με τα σόβρακα και ζητούσε από μία εργαζόμενη να της δείξει από πού ανοίγει το ζεστό το νερό. Έχει υπάρξει τέτοια καταγγελία? Σε αυτό όταν θα έρθει εκείνη τη στιγμή θα απαντήσει το άτομο που υπέστη αυτό το... Δεν μου απαντάτε. Δεν μπορώ, σας λέω, σας είπα. Ό,τι μπορώ να σας απαντήσω, ό,τι μπορώ να σας απαντήσω, με ευχάριστη να σας απαντήσω. Εμείς ζητάμε, σας είπα και πάλι, στοιχεία για το προσωπικό. Ένα πουλάκι μου είπε ότι έφτασε καταγγελία και στην Αθήνα, στην Ομοσπονδία σας, ότι κάποιος υψηλά ιστάμενος στο νοσοκομείο ήταν με τη σκελέα και ρωτούσε από μία εργαζόμενη, δείξε μου πώς ανοίγει το ζεστό το νερό για να κάνω μπάνιο. Και μάθαμε ότι έφτασε και στην Αθήνα αυτή η καταγγελία. Σας είπα, υπόθηκαν πολλά στη συνέλευση. Υπόθηκε αυτό που λέω? Υπόθηκαν πολλά μέσα στο γραφείο του διοικητή. Υπόθηκε. Μας ζήτησε συγγνώμη. Μας είπε, το ελάχιστο που εγώ περίμενα να βγει αυτή τη εδώ βδομάδα. Εδώ μάθαμε και τι χρώμα ήταν το σόβρακο, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη βδομάδα περίμενα μια συγγνώμη που δεν ήρθε, έστω με κάποιο δελτίο τύπου, με κάποιο θέμα τέτοιο. Δεν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά στο προσωπικό, να ξέρετε. Προβληματίζεται πολύ το προσωπικό και δεν θέλω να γίνω μάντης έτσι κακών του μέλλοντος, ας πούμε, ότι αν ανοίξει. Σας καταλαβαίνω. Είναι ο χώρος που εργάζεστε και θέλετε να το διαφυλάξετε. Ναι, ναι. Σας καταλαβαίνω. Αν ανοίξει η κινητικότητα από τους εργαζόμενους στην υγεία, θα υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις που θα θέλουν να φύγουν από το χώρο. Και ήδη δηλαδή οι συνάδελφοί μας που γίνονται προκηρύξεις και αναφέρομαι στους νοσηλευτές, κάνουν τα χαρτιά τους και πάνε στην εκπαίδευση, που δεν είναι μόνιμη θέση. Γιατί δεν είναι καλές συνθήκες? Δεν βλέπουν φως, δεν είναι καλές οι συνθήκες. Γιατί δεν είμαστε καλά αμοιβόμενοι? Είναι πάρα πολλά. Γιατί υποσχεθήκαν οι κυβερνούντες στα βαρέ και ανθυγινά και δεν δοθήκανε? Γιατί δεν γίνεται καλός προγραμματισμός στις προσλήψεις? Γιατί φεύγουν σωριδών και δεν αντικαθιστούνται? Αυτό ζητάμε, να βγει μια νομοθετική ρύθμιση να μπορεί να αντικατασταθεί το προσωπικό που φεύγει. Mm-hmm. Στην αρχή με κάποιο μηχανισμό όπως είναι το επικουρικό προσωπικό, δηλαδή με κάποια σύμβαση, και μετά να δοθεί αυτή η θέση στον ΑΣΕΠ να την προκηρύξει και να γίνονται και γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί και εκεί έχουμε θέμα. Ήρθαν άτομα, να σας πω ένα παράδειγμα, το 2021 με την προκήρυξη του 2019 τη 2Κ, ήρθαν τρεις τραυματοφορείς, οι οποίοι τον επόμενο χρόνο, αφού δεν είχαν προσληφθεί μέχρι το 2020 και βγήκε μια προκήρυξη ενδιάμεσα δηλαδή από αυτή, μεταγενέστερη, έκαναν τα χαρτιά τους και τους επιλέχθηκαν πάλι και προτίμησαν την άλλη θέση που είχαν κάνει. Είναι και ο χώρος δύσκολος, είναι χώρος στενάχωρος, εντάξει τώρα. Υπάρχουν θέματα που έχουμε πάρα πολλές χρωστούμενες άδειες αυτή τη στιγμή. Και ρεπό, στο προσωπικό, οφείλονται η άδεια του, η περσινή άδεια. Καταλαβαίνετε. Ναι. Φυσικά. Όχι, οι εργαζόμενοι πρέπει να παίρνουν την άδεια τους κανονικά, δεν φυσικά, το συζητάμε. Φυσικά. Προφανώς. Μήπως λόγω COVID, ειδικών καταστάσεων? Εντάξει, είπαμε όλα αυτά. Στο COVID, δεν μας είδατε να έχουμε τέτοιες αντιδράσεις, να το πω έτσι. Καταλάβαμε την αναγκαιότητα του να είμαστε, πώς το λένε, στην κοινωνία, να σταθούμε όρθιοι. Όχι, λέω, μήπως από αυτό καθυστέρησαν οι άδειες, αυτό λέω, μήπως έπαιξε ρόλο. Ναι, ήταν και αφορμή αυτό, αλλά ήταν και δηλαδή υπάρχει θέμα. Υπάρχει δηλαδή το προσωπικό, προηγείται το προσωπικό που έχει σύμβαση από το προσωπικό το μόνιμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει να πάρει την άδειά του, να καθαρίσει άδεια, γιατί αν τυχόν δεν ανανεωθεί, θα πρέπει μετά να πληρωθεί. Οπότε δεν μπορεί να πληρωθεί. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις άδειές τους, δεν το συζητάμε, και πρέπει να εξασφαλίζει και η διοίκηση ότι οι εργαζόμενοι παίρνουν την άδειά τους. Είναι δουλειά της διοίκησης αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αναμένουμε μια νέα προκήρυξη που την ακούμε, όλο θα βγει και θα ξαναβγεί.
Να θυμίσω, το 2021 είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση 1.500 θέσεις, οι οποίες δεν βγήκαν η προκήρυξη αυτή. Το 2022 ήταν οι 4.000 που θα έβγαινε με 4.000 και βγήκε με 3.720. Μείον 280 θέσεις. Το 2023 για φέτος είχαν 1.050 θέσεις και ακόμα έχουμε φτάσει στο τέλος του Οκτωβρίου και η προκήρυξη δεν έχει καν βγει. Αυτή τη στιγμή είναι η προκήρυξη 7 ΚΑΠΑ που έχουμε 21 άτομα για ΤΑΦ και 11 για ΔΕΛΤΑ. Έχουν βγει μόνο τα προσωρινά αποτελέσματα για την ΤΑΦ ΕΕ και την ΠΕ. Στην ΠΕ δεν έχουμε ζητήσει, δεν μας έχουν εγκρίνει. Και ο κόσμος συνεχίζει να συνταξιοδοτείται. Δηλαδή σήμερα διάβασα για άλλες 3 συναδέλφους που έχουν κάνει τα χαρτιά τους για να φεύγουν σύνταξη και δεν θα αντικατασταθούν. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Πρέπει να τα κουβεντιάσετε όλα αυτά με τη διοίκηση. Η διοίκηση τι σας λέει? Αυτά που κουβεντιάσαμε, για να πούμε, και αυτά που προχωρήσανε μέσα στη εβδομάδα, δηλαδή αυτό το παρουσιολόγιο αυτό ξαναγύρισε στους προϊσταμένους, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Αλλά θα έχουμε στο νου μας να κάνουμε μια πρόταση, μια εισήγηση, γιατί δεν, δηλαδή, που θα αφορά όλους, το αν την αποδεχτεί η διοίκηση αυτή η επόμενη, δεν μας, αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Όσον αφορά τους καθαρισμούς που υπήρχαν, έχουν αρχίσει να γίνονται, αναφέρομαι στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, το οποίο είχε πλημμυρίσει 2 φορές, ναι, και από χτες έχει αρχίσει να καθαρίζεται. Μάλιστα. Ο χώρος. Λοιπόν, μακάρι να αντιμετωπιστούν και αυτά τα θέματα. Πάντως, δεν μπορείτε να μου διευκρινίσετε αν ήταν θέμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή απλά μια καταγγελία για περίεργη αμφίεση. Τι από τα δύο ήτανε? Όχι, δεν θα ήθελα να μπω σε κάποια λεπτομέρεια. Δεν μου το διαψεύδετε όμως. Δεν μου λέτε όχι, δεν έγινε. Απλά μου λέτε δεν μπορώ να πω. Ακριβώς. Άρα, αν καλεστούμε σε ανώτερο βαθμό, να ξέρετε ότι θα υποθούν όλα αυτά. Έχει υπάρξει επίσημη καταγγελία ή είναι κουτσομπολιά όλα αυτά? Όχι, όχι, ήταν επίσημη τοποθέτηση σε Γενική Συνέλευση. Δεν ήταν η μόνη, πώς το λένε, τέτοιο. Εγώ έμαθα ότι το σόβρακο ήταν κόκκινο. Υπήρχαν θέματα, να το πω, ότι όχι σε νορμάλ κατάσταση να είσαι στο χώρο του νοσοκομείου υπό την εμπειρία αλκοόλ. Λοιπόν, και να κάνεις αυτό δεν το ξέρω. Και να κάνεις και απειλές. Οπότε, Αυτό είναι άλλο τώρα. Ναι, ναι, ήξερα ότι είχε και αλκοόλ η ιστορία. Ναι, είναι άλλο περιστατικό. Έχουν μαζευτεί πολλά. Είναι, οπότε, αυτό με το αλκοόλ που μου λέτε τώρα είναι άλλο περιστατικό ή είναι αυτό με το σόβρακο? Είναι άλλο περιστατικό. Άλλο περιστατικό αυτό. Μάλιστα. Νομίζω ότι πρέπει να τα ξαναδιαλύνουμε. Το θέμα είναι ότι να ξαναγυρίσουμε στα αυτά που μπορούμε να πούμε και να μας λύσουν τα θέματα. Αναμένουμε λοιπόν μια προκήρυξη, την οποία είχαμε, να πούμε καταρχήν, το νοσοκομείο το δικό μας είναι το δεύτερο στο νομό όσον αφορά τις κλίνες. Και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ζητάμε προσωπικό, δεν μπορεί να προηγούνται άλλα νοσοκομεία ή σε χρηματοδοτήσεις που έγιναν μέσα στον COVID. Σε νοσοκομεία. Γιατί πού πήραν προσωπικό και δεν πήραν εδώ? Όχι, οι θέσεις που εγκρίθηκαν είναι πολύ περισσότερες σε άλλα νοσοκομεία. Πώς, για παράδειγμα? Θα πρέπει να ανοίξω λίγο τον υπολογιστή για να τα θυμηθώ λίγο. Συνήθως η Λαμία έπαιρνε παραπάνω. Παραπάνω η Λαμία και η Χαλκίδα. Τα γνωστά. Ναι. Κύριε Μητρινέ, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου με μία μέρα καθυστέρηση θα δούνε τελικά το χρώμα του χρήματος οι αγρότες, αφού η καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κατεβλήθη χθες. Με μία μέρα καθυστέρηση και μάλιστα η μέρα Παρασκευή πληρώνει τελικά η ενιαία ενίσχυση των αγροτών, αφού χθες, όπως είχε ανακοινωθεί, δεν μπήκε στο λογαριασμό των αγροτών το λεγόμενο τσεκ. Είναι Παρασκευή, συνήθως έτσι γίνεται. Είναι μεγάλη καθυστέρηση, γιατί θα έπρεπε να έχουν δοθεί νωρίτερα, μέσα στον Οκτώβριο. Για να μην σας πω ότι πολύ νωρίτερα θα έπρεπε να δοθούν. Ιδιαίτερα φέτος που στη Θεσσαλία υπάρχει αυτό το σημαντικό πρόβλημα με την παραγωγή που έχει χτυπηθεί από τις πλημμύρες. Είναι ένα βοήθημα που θα έπρεπε ήδη να το έχουν στα χέρια τους οι παραγωγοί. Δεν υπήρχε αυτή η ημέρημνα.
Και σας λέω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το ποσό θα είναι εξαιρετικά μειωμένο σε σχέση με αυτό που παίρνουν. Μέσα στην εβδομάδα οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν και σύσκεψη όπου θα αποφασίσουν και δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να πιέσουν την κυβέρνηση να επιλύσει τα προβλήματά τους. Οι πληροφορίες λένε ότι σήμερα θα υπάρξει μια καταβολή του 70% του τσεκ, δηλαδή στην ουσία μιλάμε για το 50%. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι με τη νέα ΚΑΠ θα είναι πάρα πολύ μειωμένο, που σημαίνει ακόμα μικρότερο εισόδημα για τους αγρότες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, που και το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί, αλλά και γενικά οι τιμές των αγροτικών προϊόντων έχουν πάρει την κατηφόρα σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η νέα ΚΑΠ και φέρνει και άλλους περιορισμούς, θα φέρει γενικότερη μείωση του εισοδήματος και είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σαν αγροτικό κίνημα. Στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή βέβαια προέχει η αποκατάσταση από τις ζημιές, οι αποζημιώσεις, γιατί 2 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες ο χορός είναι στον τόπο, η κυβέρνηση ούτε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μας έχει δώσει, αλλά ούτε και τα χρήματα έχουν μπει ακόμα και αυτά τις αρρωγίες ή ακόμα και τα 6.600 δεν τα έχουν πάρει όλοι οι δικαιούχοι. Ιδιαίτερα στην αρρωγή ελάχιστοι αγρότες έχουν πάρει τις 2.000 και αυτό είναι βασικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε ως αγροτικό κίνημα και θα μας απασχολήσει και την επόμενη περίοδο. Πρέπει να πούμε ότι την Τετάρτη θα μαζευτεί και θα συνεδριάσει η Επιτροπή Πλημμυροπαθών και το Διοικητικό Συμβούλιο της Νοτικής Ομοσπονδίας. Θα δούμε ξανά, θα επικαιροποιήσουμε τα αιτήματα και θα πάρουμε και μια σειρά, θα αναλάβουμε σειρά αγωνιστικών πρωτοβουλειών, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο κάτω από την πίεση του οργανωμένου αγώνα μας και του ανυποχώρητου αγώνα μας μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, να υπάρξουν άμεσες προκαταβολές, να υπάρξουν αποζημιώσεις, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και για τις αποζημιώσεις αλλά και για τη στήριξη και για τα απαραίτητα έργα υποδομής αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας. Οι αγρότες πάντως, όπως καταγγέλουν, δεν έχουν δει καμία στήριξη μέσω της αρρωγής, αφού δεν έχουν δει ούτε 1 ευρώ στους λογαριασμούς τους. Στο περίμενε, μαζί με πολλούς άλλους, είναι και η εστίαση στην Μαγνησία που περιμένει βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις ζημιές από τις πλημμύρες. Στο περίμενε βρίσκεται η εστίαση στη Μαγνησία για οικονομική ενίσχυση μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου. Μιλώντας στον Άστρο, ο πρόεδρος των καταστηματαρχών της εστίασης τόνισε χαρακτηριστικά για τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Το θέμα είναι το εξής, επειδή για να μην γινόμαστε μάλλον κουραστικοί, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή μπαίνει σε λίγες μέρες την επόμενη εβδομάδα ο Νοέμβριος. Άρα έχουμε το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Είναι 2 καλοί μήνες, όχι τόσο ο Νοέμβριος, αλλά ο Δεκέμβριος για να ανακάψει λίγο η εστίαση. Εφόσον δεν έγινε καμία. Δεν υπήρξε καμία βοήθεια από την κυβέρνηση, ούτε αναστολές στις πληρωμές, ούτε κάποιες δόσεις, γιατί υπάρχουν και τα κορονοχρέη, τα οποία περιμένουμε να γίνουν κάτι, ούτε στο χάσιμο που είχε εστίαση το Σεπτέμβριο λόγω της κακοκαιρίας και της καταστροφής περίπου στο 70-80%. Επίσης, ούτε έγινε κάτι όσον αφορά τα πρόστιμα της θυματικής. Επενθυμίζω, τα μπιτσόμπαρα όλα τα πήρε το ποτάμι. Παρόλα αυτά όμως, πριν το καλοκαίρι, κάποια στιγμή, τον Αύγουστο, αν δεν κάνω λάθος, είχε περάσει κλιματική και δώσει πρόστιμα 1.000 ευρώ. Σε αυτό το πράγμα κάτι πρέπει να γίνει, γιατί οι άνθρωποι αυτό που πασχίζουν να κάνουν είναι να βρουν χρήματα για να ξαναφτιάξουν τα μαγαζιά τους για το επόμενο καλοκαίρι. Χρειάζονται τα beach bar, έτσι δεν είναι, σε όλο το παραλιακό έτσι, του πηλίου, είτε είναι νότια Μαγνησία, είτε είναι μέχρι την Άφισο, είτε είναι ανατολικό πήλιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να δούμε κάποιες δόσεις άμεσα. Μπορεί να υπάρξει, δεν θα πω σε εισαγωγικά, η δικαιολογία, γιατί η Μαγνησία έχει πληγεί από τις καταστροφές, να γίνουν κάποιες δόσεις άμεσες για αυτά τα χρωστούμενα που υπάρχουν από την πανδημία και μέχρι και σήμερα, να γίνουν κάποιες διευκολύσεις, να γίνουν κάποιες αναστολές όσον αφορά τις πληρωμές και μιλάω πάντα για ασφαλιστικά ταμεία, για εφορία, για ΔΕΗ, για τις δόσεις που δίνουμε στις τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού κτλ. Και να μπορέσουμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, που ελπίζουμε πρώτο ο Θεός να κυκλοφορήσει κόσμο στην πόλη μας, γιατί είναι ακόμη η πόλη φτιάχνεται, είναι πολύ τραυματισμένη, πληγωμένη, κατεστραμμένη, να γίνει μια ανάκαμψη αυτούς 2 μήνες, να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα κουμπαρά, να πληρώσουμε κάποια πράγματα που υπάρχουν στο μηνιαία, έτσι πάγια κτλ. Και από εκεί και πέρα να μπούμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα στην επόμενη χρονιά, στο 2024. Δεν είναι πάντως μόνο η εστίαση, είναι και άλλα επαγγέλματα που αναμένουν για ενίσχυση από την πολιτεία μετά τα καταστροφικά φαινόμενα σε επίπεδο Μαγνησίας το Σεπτέμβριο.
Έτοιμη είναι η ειδική πλατφόρμα από την ΙΔΙΚΑ για την παραχώρηση των αντιγρυπικών εμβολίων χωρίς συνταγογράφηση από 1η Νοεμβρίου. Με ανακοίνωση του, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει τους φαρμακοποιούς πως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τροποποίησης της πλατφόρμας από την ΙΔΙΚΑ για τη δωρεάν χορήγηση χωρίς συνταγογράφηση των αντιγρυπικών εμβολίων από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας, πριν από περίπου ένα μήνα, τα αντιγρυπικά εμβόλια από αρχές Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν να χορηγούνται δωρεάν στους πολίτες απευθείας από τα φαρμακεία, με απλή επίδειξη άμκα στο φαρμακοποιό, ενώ μέχρι την ημερομηνία αυτή απαιτείται συνταγογράφηση. Σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, αποκλειστικά με συνταγή γιατρού θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται και μετά την 1η Νοεμβρίου τα δύο νέα ακριβά αντιγρυπικά εμβόλια που εντάχθηκαν φέτος για πρώτη φορά στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τους άνω των 65 ετών. Σε δηλώσεις της, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε ζητήσει πίστοση χρόνου έως τις αρχές Νοεμβρίου για την εφαρμογή του μέτρου της χορήγησης του αντιγρυπικού εμβολίου χωρίς συνταγή, ώστε να τροποποιηθούν τα σχετικά μηχανογραφικά συστήματα της ΙΔΙΚΑ, διαδικασία που σύμφωνα με τους φαρμακοποιούς έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το Υπουργείο Υγείας αναφέρεται ακολουθώντας τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δίνει τη δυνατότητα εμβολιασμού για τα νέα τύπου και πολύ ακριβά εμβόλια με συνταγογράφηση και παράλληλα δρομολογεί διαδικασία χορήγησης του συμβατικού εμβολίου χωρίς συνταγή. Να έρθουμε τώρα στο ΕΠΑΛ στην περιοχή της Φυτόκου, όπου η αποκατάσταση θα γίνει από την ΑΓΕΤ. Στο χώρο βρέθηκε σήμερα η υφυπουργός, η κυρία Μακρύ. Η ΑΓΕΤ αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών μετά τις πλημμύρες στο χώρο του Δευτέρου Εργαστηριακού Κέντρου στην περιοχή του Φυτόκου. Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του Σεπτεμβρίου ήταν μεγάλες στο χώρο, με αποτέλεσμα να χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις. Το μεσημέρι σήμερα στο χώρο έγινε αυτοψία και από την Υφυπουργό Παιδείας κυρία Μακρύ, η οποία βρέθηκε εκεί με εκπροσώπους του ομίλου Ηρακλής. Το θέμα ήταν σοκαριστικό, εξακολουθεί να παραμένει δυσάρεστο, αλλά η διαφορά είναι μεγάλη όπως έχετε και εσείς παρατηρήσει. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια την ΑΓΕΤ, που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε στο αίτημα που υποβλήθηκε για να επισκευάσει το εργαστηριακό κέντρο που έπαθε την ανεπανόρθωτη ζημιά την οποία διαπιστώσατε. Έχει περάσει ήδη εκτυπωτικές υποδομές. Έχουν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας. Με τις οδηγίες λοιπόν και τις τεχνικές προδιαγραφές του αρμόδιου Υπουργείου, η ΑΓΕΤ αναλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση αυτής της μεγάλης σχολικής μονάδας. Με την ευκαιρία αυτή, πέρα από τις θερμότατες ευχαριστίες μου, επειδή είμαι και υφυπουργός παιδείας, θα ευχαριστήσω την ΑΓΕΤ για τη διαχρονική στήριξη. Θυμούμε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ήταν πάντοτε πρόθυμη να προσφέρει, να συνεισφέρει με οικίσκους, με ασθενοφόρα, κάτι το οποίο βοήθησε πολύ την περιοχή μας στην εποχή εκείνη της μεγάλης κρίσης. Ο Όμιλος Ηρακλής αποφάσισε να συμβάλλει στην αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου. Του εργαστηρίου αυτού. Η προτεραιότητά μας είναι η θωράκιση του εργαστηρίου και κυρίως ολόκληρου του κτηριακού συγκροτήματος. Να προστατεύσουμε το σχολείο από μελλοντικές καταστροφές. Αλλά το ευχάριστο σήμερα είναι ότι κάτι που μας έχει πει η κυρία Υπουργός πριν από ένα μήνα γίνεται πραγματικότητα. Ήρθε η εκπρόσωπος της ΑΓΕΤ, δεσμεύτηκε μπροστά σε όλους ότι θα προχωρήσει επιτέλους σε αυτό που λέγαμε ότι προτεραιότητα είναι η θωράκιση του κτίριου. Δηλαδή, αν δεν προστατευτεί το κτίριο με ένα μεγάλο τυχείο στο βόρειο μέρος του συγκροτήματος, θα προστατεύσουμε όχι μόνο το κτίριο που έχει πάει ζημιά, αλλά θα προστατεύσουμε όλο το συγκρότημα. Γιατί με την προηγούμενη πλημμύρα καταστράφηκε όλο το συγκρότημα. Γήπεδα, γυμναστήρια, γραφεία, εργαστήρια είχαν καταστραφεί όλα με λάσπη. Εκτός από αυτό που καταστράφηκε. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι θα γίνει αυτό το έργο άμεσα και θα σε δεύτερη φάση να γίνει η αποκατάσταση του κτίριου και θα δούμε στη συνέχεια για τον εξοπλισμό. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Μείνετε μαζί μας. Τελευταίο ρεπορτάζ είναι τα όσα έγιναν σήμερα με την κατάθεση στεφανιών σε Βόλο και Λάρισα για την αυριανή επέτειο του Όχι. Ξεκίνησαν οι ερωταστικές εκδηλώσεις μια ημέρα πριν τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με εκπροσώπους σχολικών μονάδων και παρουσία επισήμων αποτιούν φοροτιμής στο ιερό πεσόντον της πόλης, στο Λόφ Φρουρίου, ενώ τις εκδηλώσεις συνόδευσε και η Φιλαρμονική του Δήμου.
σημαντικότητα της ημέρας αναφέρθηκε και η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Βασιλική Ζιάκα. 28 Οκτωβρίου, ημερομηνία ορόσημο για το έθνος μας, για τον ελληνισμό. Από αρχή της υποποιίας του έπους του 40, από τους προγόνους μας που έδωσαν το αίμα τους μέσα σε αντίξωες συνθήκες από την παγωμένη Ήπειρο, φωνάζοντας δυνατά ένα όχι απέναντι στο φασισμό, στον νασισμό και δίνοντας σε εμάς τους απογόνους ελευθερία και δημοκρατία. Ωστόσο, είναι και μια μέρα περισυλλογής και παραδειγματισμού για τους μαθητές μας, ούτως ώστε αυτοί να γίνουν καλύτεροι ως νέα γενιά από την προηγούμενη και να αποκτήσουν και να επιδείσουν στις αξίες που αποκτούν μέσα από την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί, μέσα από το αγαθό της παιδείας, διδάσκουν στους μαθητές μας την ιστορία, δίνοντάς τους αξίες, μεταδεύοντάς τους αξίες του ανθρωπισμού και της ειρήνης, για να γίνουν, όπως προείπα, καλύτεροι η επόμενη γενιά και να ζουν αρμονικά και ειρηνικά ως ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους για την αυριανή μας μέρα. Στις αυριανές εκδηλώσεις 28 Οκτωβρίου θα παρευρεθεί και εκπρόσωπος κυβέρνησης, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Στις 12 το μεσημέρι σήμερα έγινε η κατάθεση στεφάνων από μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους, οδηγούς, φορείς και συλλόγους στο Μνημείο Ηρώων στην παραλία του Βόλου για το έπος του 40. Απόδοση τιμής σε εκείνους που έπεσαν για την ελευθερία. Από σήμερα λοιπόν ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο του 1940 που εορτάζεται αύριο Σάββατο. Στα σχολεία σήμερα παράλληλα έγιναν εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες, προκειμένου να τονιστεί μεγάλη σημασία της Εθνικής Επετείου στην ιστορική πορεία του έθνους. Οι Εθνικές Επέτειοι είναι αφορμή για να αποκτούμε ιστορική αυτογνωσία και αυτοσυνειδησία. Ας ευχηθούμε λοιπόν και με ελπίδα ακριβώς αυτούς τους φερέλπιδες νέους, αύριο να είναι μια μέρα η οποία θα σηματοδοτήσει την καλλιέργεια της αυτογνωσίας της Εθνικής. Θα γίνει αφορμή για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία την αξία της ελευθερίας. Σε μια περίοδο που ο τόπος μας ακόμη μετρά τις πληγές του από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σήμερα εδώ για να αποτίσει τον ελάχιστο φόρο τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους που, θυσιάζοντας τη ζωή τους, έγραψαν μια από τις πιο χρυσές σελίδες της ιστορίας μας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις κορυφώνονται και ολοκληρώνονται αύριο με την πανηγυρική παρέλαση, στην οποία θα συμμετέχουν περίπου 1.800 μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από 25 σχολικές μονάδες. Και με χαρά διαπιστώνω ότι με τους αριθμούς που έχουμε εδώ από την παρέλαση, ότι σιγά σιγά ο Βόλος επουλώνει τις πληγές του μετά από τα δύο αλλεπάλληλα χτυπήματα. Εκείνο που έχω να σας πω με αριθμούς είναι ότι αύριο θα παρελάσουν από την πρωτοβάθμια 25 σχολεία με 51 τμήματα και 1.770 μαθητές, 35 από τη δευτεροβάθμια, 35 τμήματα με 1.200 μαθητές. Θα έχουμε αριθμό συλλόγων οδηγών και προσκόπων 20, συνολικός αριθμός συμμετοχόντων 400, συνολικός αριθμός τμήματων 106 και ένας καταπληκτικός αριθμός ατόμων το 3.370, τα οποία θα μας θυμίσουν στην κορύφωση της 28ης. Αυτό σημαίνει ότι πάμε καλύτερα και θα πάμε καλύτερα, γιατί και το 28η μας έδειξε ότι σαν Έλληνες δεν το βάζουμε ποτέ κάτω. Ναι, σε αυτούς τους οποίους απευθύναμε προσκλήσεις ανταποκρίθηκαν όλοι. Τμήματα είναι έτοιμα τόσο από τους συλλόγους συμμετέχοντες όσο και από τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε μια, ας το πούμε έτσι, καταγεγραμμένη επιθυμία να παρελάσουν σχεδόν από το σύνολο των συμμετοχών, των προβλεπόμενων συμμετοχών. Μια τελευταία καταγραφή, όπως κάθε φορά, γίνεται λίγο πριν την παρέλαση, όπου εκεί ενδεχομένως διαπιστώνουμε και κάποια απρόοπτα κάποιες φορές, όπως για παράδειγμα ξαφνικές ασθένειες, ειδικά σε μικρά τμήματα, σε ολιγομελή τμήματα, που ενδεχομένως δημιουργούν προσκόμματα συμμετοχής. Γενικά πάντως είμαστε αισιόδοξοι, όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε κανένα πρόοπτο. Οι εκδηλώσεις αναμένεται να κορυφωθούν αύριο, αρχικά με δοξολογία στις 11 στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στις 11.30 στη συνέχεια, αύριο Σάββατο, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, με την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Ηρώων στην παραλία του Βόλου. Και στις 12 το μεσημέρι, αύριο, θα πραγματοποιηθεί η παρέλαση πρώτων επισήμων στην παραλία της πόλης. Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η Υφυπουργός Παιδείας κυρία Μακρύ. Ενώ σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες, στο Βόλο θα βρεθεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος για να παρακολουθήσει την παρέλαση. Ήδη από την Πέμπτη, τα δημόσια κτίρια έχουν σημειοστολιστεί.
Η επίσημη υποστολή της σημαίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα. Παράλληλα, θα γίνει φωταγώγηση των δημοσίων δημοτικών καταστημάτων. Πρέσβευε υπέρ του σωθήνε, τας ψυχας των δούλων σου.